Από το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε μικρή καταολίσθηση, μπλοκάροντας ουσιαστικά τον δρόμο που συνδέει το δημοτικό διαμέρισμα των Σταυρινίδων, των περίπου 60 κατοίκων, με το δημοτικό διαμέρισμα της Αμπέλου. Ο δρόμος αυτός είναι ο μοναδικός που συνδέει τα δύο χωριά και το δημοτικό διαμέρισμα των Σταυρινίδων με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού. Λοιπόν, εφέτος αυτό το χωριό είχαμε με το σεισμό αποκλεισμό από εκεί και μετέφεραν εγώ ανθρώπους από τα Γκρέμνα κάτω για να τα κατεβάσω στον Άγιο και εδώ πέρα διαφορούσανε. Τώρα, εφόσον ήρθε χθες, ήρθε και ο Δήμαρχος. Έπεσε κεραυνός, ήμασταν τόσες ώρες χωρίς φως, μας καήκανε όλα τα ηλεκτρικά είδη και πέρυσι και φέτος. Έχουμε επανειλημμένος πει να μας βάλουν ένα ηλεκτροκέραυνο ιδεή από πάνω για να αποφεύγουμε αυτά τα πράγματα στις καταστροφές που φορτωνόμαστε κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση εδώ πέρα είναι ένας βράχος ο οποίος άμα θα έρθει το τζανάκι απ' να μπήρωνε στο φορτωτάκι μια ώρα θα τον μετακινήσει και μπορεί να περάσει αυτοκίνητο. Και όχι να περιμένουν πως θα αποφασίσει η περιφέρεια ή ο Δήμος για να έρθουν να το καθαρίσουν αυτό. Πόσα παιδάκια είναι που πηγαίνουν στο σχολείο και πρέπει να περάσουν από αυτό το δρόμο? Λοιπόν, εδώ είναι δύο που πάνε γυμνάσιο και τρία που πάνε δημοτικό. Δηλαδή είναι ο γιος μου, ένα άλλο κοριτσάκι που πάει στο Νήπιο και ένα άλλο που πάει στο δημοτικό πιο μεγάλο παιδάκι. Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έρχεται ταξί, τα παίρνει από εδώ και τα πάει στο σχολείο κάτω. Και εγώ έχω θέμα με τη δουλειά μου, πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου, γιατί πηγαίνω βαθύ κι εγώ και είναι πρόβλημα. Θα έχω πρόβλημα δηλαδή. Είναι κι άλλος κόσμος στο χωριό που είναι έτσι, που φεύγει? Εντάξει, έχει κόσμος που ο καθένας έχει τις δουλειές του, έχει το πρόγραμμά του τέλος πάντων καθημερινό. Πριν καλά-καλά προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, η αντίδραση της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ ήταν άμεση, στέλνοντας μηχάνημα για να ανοίξει ο δρόμος. Ναι, άνοιξε η περιφέρεια σήμερα, έστειλε τον Ορλάβο και θα ανοίξει σε μία ώρα, ο δρόμος θα ανοίξει άνετα. Είναι ένα έργο το οποίο επιβλέπεται από την περιφέρεια. Εμείς έχουμε έρθει για το σημείο το οποίο έχει κοπεί ο δρόμος στο τελείωμα του χωριού της Αμπέλου και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε το άνοιγμα του δρόμου που μετά από επίβλεψη της περιφέρειας. Από ό,τι φαίνεται θα δείξει ο δρόμος και θα υπάρχει επικοινωνία του χωριού και θα υπάρχουν προβλήματα. Με το άλλο κομμάτι κάτω τι θα γίνει? Με το άλλο κομμάτι η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη πάρει φωτογραφίες, στέλνει στο μελετητή που κάνει τη γεωλογική μελέτη. Ήδη το έχει μελετήσει το σημείο οι μελετητές και θα έχουμε νέα σύντομα το τι επέμβαση θα γίνει σε εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Το άλλο θέμα είναι ότι μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας το βρούνε, πρέπει να γίνει τεχνικό γιατί θέλει μια μεγάλη πίστοση για να γίνει. Και έχει κι άλλο ένα στο δρόμο εδώ που πέφτουν πέτρες, ο οποίο εκεί είναι επικίνδυνο, πιο πού, μεγάλο επικίνδυνο είναι αυτό με το δρόμο τον άλλο. Αυτά εδώ είναι μπάζα τα οποία θα τα πάρουμε και δεν ξέρουμε πώς θα εξηγηθεί το θέμα. Ας πούμε, μπορεί να βρει κι άλλα. Ο δρόμος θα δοθεί όμως στην κυκλοφορία, κανονικά. Ναι, ο δρόμος, ναι, αυτή τη στιγμή, σε μισή ώρα, μια ώρα, ο δρόμος θα κυκλοφορήσει κανονικά.